Λοιπόν, χαίρετε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλημέρα, καλησπέρα, δεν ξέρω πώς και τι. Μιχαλιό, για χαρά. Τι κάνουμε, πώς πάμε, καλησπέρα. Λοιπόν, πριν προλογίσουμε τον αγαπητό φίλο και καλεσμένο, να πούμε ότι είναι η πρώτη εκπομπή της τρίτης σεζόν. Εμείς και η Μενεγάκη, ξεκάθαρα. Πολλές μέρες, ξέρω εγώ. Πολλές μέρες και πολλά χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις δύο προηγούμενες σεζόν, όσα μας προσφέρατε, την αγάπη σας, τα σχόλιά σας κλπ. Ελπίζουμε να κάνουμε ακόμα καλύτερες εκπομπές, ακόμα καλύτερα πράγματα, να κάνουμε και μια εκπομπή, ξέρω εγώ, γυμνή με σαμπάνιες σε καμιά εικοσαριά. Θανάση, δεν μου λες, άστα αυτά τώρα. Γέμισες τις μπαταρίες σου. Για πες μου, έτσι δεν λένε. Έχω τελειώσει από τώρα. Έχω λιώσει από τώρα. Λοιπόν, μαζί μας, σε κάθε περίπτωση, για την πρώτη μυρωδιά σπυριάρας της σεζόν, θα είναι σήμερα ο Γιώργος Σωτανούλης, ο οποίος είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους παίκτες της Εθνικής και απασχολήσει. Δεν θα το ρωτήσουμε, δεν το φέρουμε σε δύσκολη θέση. Τα έχουμε ξαναπεί, δεν μας αρέσει να φέρουμε σε δύσκολη θέση κανένα, δεν είμαστε δημοσιογράφοι. Οπότε, αν περιμένετε ερωτήσεις Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ιστορίες, δεν θα τις έχετε. Αλλάξτε. Έτσι, θα μας πει το παιδί για την εκπομπή. Είναι αφιερωμένη στην Εθνική Ελλάδος. Ευρωμπάσκετ. Γιωργάρα, για χαρά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που τη δέχτηκες και ευχαριστούμε και την ομάδα του Προμηθέα, έτσι, που μας έδωσε το πράσινο φως για να γίνει αυτή η κουβέντα. Έτσι, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, Γιώργο, πρώτα-πρώτα, πού σε βρίσκουμε? Έχει ξεκινήσει προπονήσεις πλέον με την ομάδα σου, σωστά? Έχουμε ξεκινήσει, ναι. Έχω εδώ και μια εβδομάδα, είμαι στην Πάτρα. Τώρα, αύριο θα φύγουμε, θα πάμε για προετοιμασία. Μια εβδομάδα θα πάμε στα Γιάννενα. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαι στην Πάτρα, αλλά αύριο φεύγουμε. Ωραία, ωραία. Φαντάζομαι δεν θα ξεκουράστηκες φέτος το καλοκαίρι καθόλου, γιατί είχες και τη μικρή εθνική, ας πούμε έτσι, και την προετοιμασία με τους μεγάλους και τώρα τον Προμηθέα. Η αλήθεια είναι πως φέτος ξεκούραση δεν υπήρχε. Δηλαδή όλο το καλοκαίρι 5 μέρες ήταν η ξεκούραση, αλλά ξεκούραση όταν έχεις υποχρεώσεις τέτοια φύσεως, πάει σε δεύτερη μοίρα, οπότε δεν πειράζει. Είμαστε ακόμα 20 χρονών, οπότε ξεκούραζε δεν θέλουμε. Σωστό. Εννοείται, έτσι. Ωραία, ωραία. Σωστό. Ωραία. Είναι, φαντάζομαι, και μεγάλη χαρά, θέλω να πω, κάποιος χρειάζεται ξεκούραση όταν έχει μπει σε μια ρουτίνα, ψιλοβαριέται κλπ. Εσείς, σαν παιδάκια τώρα φαντάζομαι, και όλοι οι παίκτες πέραν από αυτά τα κλιμάκια, την εθνική την έχω σαν ένα όνειρο, σαν μια πολύ μεγάλη χαρά. Πιθανότατα και για το σκαλοπάτι παραπέρα, σε κάποια ομάδα καλύτερη κλπ. Οπότε αυτό φαντάζομαι ότι δεν σε ενδιαφέρει και καθόλου στην τελική, έτσι, το θέμα της ξεκούρασης. Όχι, εντάξει. Η ξεκούραση είναι το τελευταίο πράγμα πραγματικά που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Και μόνο αν μιλήσουμε για την εθνική την ανδρών, επειδή πριν είχα και την νέων, η εθνική ανδρών ήταν μια μεγαλύτερη τιμή που μέχρι στιγμή στη σύντομη καριέρα μου έχει τύχει. Πραγματικά υπήρχαν στιγμές που ήμουν εκεί και δεν το πίστευα, οπότε άμα ζυγίσουμε την ξεκούραση με το, τις στιγμές που σου δίνει αυτή η κλίση, δεν συγκρίνονται με καμία. Σαφώς, σαφώς. Θανάση, θες να ξεκινήσουμε να πούμε δύο κουβέντες για την Νέων, για την πορεία... Ας πάμε στην Νέων, λίγο. Να ανδρών θέλουμε να φτάσουμε και στην προετοιμασία. Ναι, αλλά εντάξει, αυτός έπαιξε και περισσότερο στη Νέων και λογικό είναι. Ήταν στο Μαυροβούνιο φέτος. Έχω μπερδευτεί με τα πολλά τουρνουά των μικρότερων κατηγοριών. Στο Μαυροβούνιο δεν παίξατε? Στο Μαυροβούνιο παίξαμε, ναι, στο Μαυροβούνιο ήταν. Στην Ποντγκόριτσα. Μπράβο. Πώς το νιώσες? Θέλω να πω, ήταν ένα τουρνουά το οποίο το είδαν αρκετά οι Έλληνες, λόγω και του καναλιού στο YouTube της FIBA που τα δείχνει όλα ζωντανά και ήταν και καλό το stream κλπ. Οπότε εγώ το λέω από αυτή την πλευρά, να σου πω, γιατί μένω Βοσνία, οπότε δεν ξέρω αν τα δείχνει η ΕΡΤ, φαντάζομαι θα τα δείχνει, έτσι. Δεν τα δείχνει, όχι. Όχι? Όχι, Θανάση μου, όχι, αγόρι μου, τι είναι αυτά που λες? Όχι. Θα ήταν ακριβά τα δικαιώματα. Λοιπόν, οπότε το είδαμε στη FIBA όλοι. Πώς το ένιωσες αυτό? Είδες κάποιους παίκτες που ξεχώρισες, εκτός από τα δικά μας τα παιδιά και τον εαυτό σου, εντάξει? Εντάξει, σίγουρα αν αφήσουμε τη δικιά μας την ομάδα, υπήρχαν παίκτες πολύ, πολύ καλού επίπεδου. Παιδιά που, εντάξει, λόγω των ευρωπαϊκών παιχνιδιών με τον Προμηθέα που έχουμε, πολλούς από αυτούς τους είχαμε τύχει να παίξουμε αντίπαλοι, π.χ. με το Φεράντο τη Βαλένθια, το Χιμένες τη Βαλένθια. Τους είχα δει, είχα μια εικόνα.
Αλλά υπήρχαν και παιδιά που τα είδα και πραγματικά μου έκαναν τρομερή εντύπωση. Εντάξει, τώρα το πασιφανές είναι αυτό που θα πω, αλλά πραγματικά μου έκανε τρομερή εντύπωση ο Νούνες της Ρεάλ που τώρα πήγε στην Ουλμ από τη διάβασα. Μπράβο. Που έπαιζε στην Ισπανία, που βγήκε και MVP. Εντάξει, είναι από τους λίγους παίχτες. Πολλά παιδιά κάνανε, μου φάνηκαν πολύ καλοί παίχτες. Αλλά αυτός μου φάνηκε ότι ξεχώρισε, ας πούμε. Δηλαδή, μου άρεσε, ας πούμε, πήγαινα και έβλεπα παιχνίδια της Ισπανίας ή τα έβλεπα στο δωμάτιο σε τάμπλετ, γιατί ήταν ευχάριστο να τον κοιτάς. Έπαιζε, μου άρεσε πολύ. Εν τω μεταξύ, αυτό που είπε ο Γιώργος τώρα, είναι ένα πράγμα που το οποίο δεν το ξέρει και πολλοί κόσμος. Τι μεταγραφάρα έκανε η Ulm, η οποία Ulm, Μιχάλη, θυμάσαι που γελάγαμε εντός εισαγωγικών, με... Ποιους είχαν, ρε, το Φελίσιο είχαν αυτοί πέρυσι, ε? Το Φελίσιο και τον Thornwell είχαν, ποιον είχαν. Σιντάριους Thornwell, είχαν τέτοια, τον... μυστήρια ονόματα. Το Blossom Game, αν δικά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Πολύ καλή ομάδα, ρε, πολύ καλή ομάδα και βγάζει παίχτες συνεχώς. Πήγανε και στα knockout του Eurocup αυτή και λοιπά. Θέλω να πω ότι ήταν κανονικότατη ομάδα. Να ξέρετε ότι η Ulm στο εξωτερικό είναι ένας οργανισμός υπόδειγμα. Δηλαδή, οι εγκαταστάσεις, άμα πείτε και δείτε που έχει για τις ακαδημίες, το πώς είναι δομημένη η ομάδα, από το γήπεδο, από την εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία τους, είναι ομάδα υπόδειγμα, δηλαδή δεν μου κάνει με ένα τρομερή εντύπωση. Απλά επειδή εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν τα ξέρουμε και λέμε για τα ονόματα των ομάδων, λέμε ούλ, δεν θα έχει τίποτα. Ναι, αλλά ναι, ναι, πραγματικά είναι τρομερά. Καλά, οι Γερμανοί μας έχουν βάλει τα γυαλιά σε όλα. Ίσως μόνο, εντάξει, το ταλέντο είναι καλύτερο το δικό μας, κακά τα ψέματα. Αλλά και εκεί όπως δουλεύουν αυτοί μας περάσουν σε μερικά χρόνια. Θέλω να πω, τα υπόλοιπα όλα είναι καλύτερα στην δικιά τους ημερική. Οι Γερμανοί έχουν αυτή τη μεθοδικότητα στα πάντα, δηλαδή από τη ζωή τους μέχρι τον μπάσκετ, μέχρι οτιδήποτε, κάνουν ό,τι κάνουν μεθοδικά και πιστεύω εκεί οφείλεται η εξέλιξή τους και σαν μπάσκετ και σαν χώρα. Πάντως της ομάδας, Γιώργο, δηλαδή σε όλα τα παιχνίδια έδειξε ότι κάτι της έλειπε εν τέλει, έτσι. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακριβώς. Το σου, τη δημιουργία, κάτι της έλειπε. Πραγματικά αυτή η χρονιά για μένα είναι μια μεγάλη... Όχι, απογοήτευση να το πω, ακούγεται πολύ άσχημα, αλλά πραγματικά επειδή είναι παιδιά με τα οποία εδώ είμαστε φίλοι. Δεν είμαστε καν συμπαίχτες. Είμαστε φίλοι και έξω από τη ζωή. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι εγώ με τον Γιώργο, τον φίλο που είναι στην Εθνική, καθόμαστε στο ίδιο θρανείο από πρώτη γυμνασίου. Μόλις τελειώσει το τουρνουά, μαζί ήμασταν στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, ήταν μια. Το ονειρευόμουν όλη τη χρονιά να πάω να έχουμε μια διάκριση για να έχουμε να τιμόμαστε πρώτα απ' όλα. Και για να εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας, αλλά και για να τη θυμόμαστε για κάτι δικό μας, κάτι ιδιαίτερο. Οπότε, έτσι όπως πήγε η κατάσταση, ήταν πραγματικά μια απογοήτευση. Και γιατί η απογοήτευση είναι ότι πιστεύω ότι, όσο και αν ακούγεται περίεργο, ότι δεν μας έλειπε τίποτα από κανέναν στην ουσία. Ήταν καλή ομάδα. Σαν παίχτες, σαν μονάδες, σαφώς και όχι. Σαφώς και όχι. Δηλαδή, κοιτούσα δίπλα μου και έβλεπα όλα τα παιδιά της ομάδας μου. Θεωρώ ότι σε οποιαδήποτε ομάδα, ακόμα και στην Ισπανία, θα είχαν θέση. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, ίσως η Ισπανία ήταν λίγο καλύτερη. Λίγο καλύτερη. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Άστε σαν ομάδα, σαν μονάδες το εννοώ. Ότι, δηλαδή, θεωρώ ότι τα περισσότερα, αν όχι όλα, τα παιδιά της ομάδας μου θα ήταν στη 12η της Λιθουανίας, π.χ., που βγήκε δεύτερη. Σωστό. Ναι. Σωστό, αλλά σωστό. Έτυχε και δεν εμείς θέμε. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι εμείς θέμε οι παίχτες, γιατί δεν δέσαμε, δεν παίξαμε ομαδικά, δεν βάλαμε το εγώ μας από κάτω. Εγώ πιστεύω ότι αυτό έφτιαξε, αλλά πραγματικά δεν υπήρχε κάτι μεταξύ μας. Ήμασταν μια χαρά, απλά δεν έδεσε το γλυκό που λένε. Βάλα. Δεν πειράζει. Έτσι, αυτά είναι και μαθήματα για αργότερα. Οι Λιθουανοί, αν δεν κάνω χοντρό λάθος, πήραν το χρυσό στο πέδο, έτσι δεν είναι? Να σας πω την αλήθεια, δεν τα έχω παρακολουθήσει. Ξέρω ότι πήραν. Νομίζω πήραν το χρυσό πέδο. Και... Νομίζω πάλι Ισπανία-Λιθουανία πήγε τελικό. Νομίζω πήραν Λιθουανοί το χρυσό. Δεν, εκεί, πάντων. Δεν τα προλάβα όλα. Βλέπεις λοιπόν, Λιθουανούς πώς μονοπολούν, ρε παιδί μου, πάντα δηλαδή. Είναι σχολή. Είναι δηλαδή... η Ουρουγουάη του μπάσκετ που λέμε. Μας πλέον η Ουρουγουάη, μικρή κτλ. Λοιπόν, Γιώργο, από εκεί και πέρα. Δέχεσαι την πρόσκληση. Δεν ξέρω πόσο ήταν αναμενόμενο από μεριά σου να είσαι τουλάχιστον στην προετοιμασία. Εντάξει, εσύ στα μικρότερα παιδιά, τώρα είναι Τζίπογλου, εσύ κλπ. Αυτό, ναι. Εντάξει, βοηθητική θα ήσασταν προφανώς, γιατί είναι τα μεγάλα ονόματα τώρα στην Ανδρών. Παρ' όλα αυτά, και μόνο που δέχεσαι το χαρτί ή το τηλεφώνημα ή οπωσδήποτε έρχεται αυτή η πρόσκληση, φαντάζομαι τρέμουν πόδια και χέρια εκείνη την ώρα, έτσι.
Η αλήθεια είναι ότι είχα το κινητό μου σε fly mode, γιατί γυρνούσαμε στη Θεσσαλονίκη. Είχα στο μυαλό μου ότι γυρνάω, ότι τέλος, ας πούμε, τελείωσε το ευρωπαϊκό και μετά η επόμενη υποχρέωση ήταν στον Προμηθέα. Και μόλις προσγειωνόμαστε, καθόμασταν και δίπλα με τον Όμηρο στην πτήση. Ανοίγω το κινητό μου από τη λειτουργία πτήση και έχω κλήσει 2-3 από τον team manager, τον κύριο Κότσι. Είχα τις κλήσεις και είχα και ένα μήνυμα που έλεγε ότι τέλος πάντων ήταν η κλήση ότι θα να μου βάλεις ένα τηλέφωνο να συνεννοηθούμε γιατί θα έρθετε στην προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών κλπ. Αν κάποιος μου το έλεγε αυτό στη διάρκεια της πτήσης, πιθανώς θα τον κορόιδευα. Επειδή με ρώτησαν, θα το περίμενα. Δεν το περίμενα καθόλου και πραγματικά ένιωσα, δεν μπορώ να το περιγράψω. Δηλαδή ήταν ένας από τους πολύ μεγάλους μου στόχους και δεν το περίμενα να συμβεί τόσο γρήγορα. Γιατί όχι, γιατί όχι. Λοιπόν, σίγουρα. Και εκεί πέρα πλέον τι γίνεται. Μπαίνεις μέσα, παθαίνεις σοκ προφανώς, έτσι, τους βλέπεις όλους. Βασικά ο Γιάννης και ο Καλάθης δεν ήταν πιο μετά, ρε παιδιά. Τι έγινε, γιατί ήμουν διακοπές, εδώ και νομίζω κάπου πρέπει να αργήσαν κανένα δύο μέρες. Ή ο Ντόρσεϊ, κάποιος άργησε. Αργήσανε να έρθουν. Ο Καλάτσι άργησε μια μέρα. Ο Γιάννης, ο Θανάσης και ο Ντόρσεϊ, λόγω των κανονισμών του NBA, άργησαν να έρθουν γύρω στις 4 πρώτες μέρες. Δεν ήταν εκεί, νομίζω. Αλλά επειδή ο Γιάννης και ο Θανάσης δούλευαν ήδη στο ΑΚΑ, ήταν ήδη εκεί. Οπότε τους γνώρισα από την πρώτη μέρα. Και... Η αλήθεια είναι ότι δεν τους ήξερα τους ανθρώπους προσωπικά. Δηλαδή τον Παπα-Νικολάου, τον Σλούκα, τον Παπαπέτρο, απλά επειδή έχεις μία επαφή στη διάρκεια της χρονιάς στα παιχνίδια με τον Προμηθέα κλπ. Είναι κάτι πιο φυσιολογικό, άσχετα με το σεβασμό και το δέος που υπάρχει όταν είσαι στην ίδια ομάδα μαζί τους. Εντάξει, τώρα το ότι γνωρίζεις τον Γιάννη το Κούμπο, εγώ τον Γιάννη δεν τον είχα ξαναδεί καν από κοντά, οπότε ήταν ένα παραπάνω σοκ, όχι σοκ, μία χαρά παραπάνω και μία τιμή, πραγματικά. Δεν περίμενα, άκουγα ιστορίες που λέγανε για τον Γιάννη, το πόσο προσιτός είναι, το πόσο... Έχω διαβάσει, παρένθεση, συγγνώμη, ήμουνα στην Εθνική Νέων και είχα το βιβλίο του Γιάννη και διάβαζα. Και τώρα έπαιζες μαζί του. Ξέρω. Ναι, οπότε διάβαζα και πραγματικά ό,τι λένε και ό,τι ακούγεται ισχύει. Από την πρώτη μέρα ήρθε μόνος του να γνωριστεί μαζί μας, που πραγματικά... Θα μπορούσε να μην έρθει καν να μας μιλήσει και να μην του πει, να μην πούμε και τίποτα. Ήρθε από μόνος του, μας στήθηκε, μας ρώτησε πώς είμαστε, τι κάνουμε και καλώς ήρθατε. Τα χέρια σας τα πλύνατε από τότε. Εντάξει. Εντάξει, όχι, είναι τιμή μεγάλη. Καλά, δεν θα ρωτήσουμε αν σε καλοδέχτηκαν, αν σας καλοδέχτηκαν. Ναι, προφανώς σας καλοδέχτηκαν. Προφανώς, αλλά υπάρχει ο χαβαλές μεταξύ, όχι των παλιών, μεταξύ παλιών και νέων, ας πούμε. Ναι, έτσι λίγο αυτό. Κλίμα δώσε μας, κάνε ένα παράξενο, έτσι. Πραγματικά. Παπα-Νικολάου, Λούκας, τα λοιπά. Πραγματικά δεν πίστευα με τίποτα ότι θα είναι τόσο ανοιχτή και τόσο ζεστή απέναντί μας, δηλαδή από την πρώτη στιγμή ο Παπα-Νικολάου, ο Σλούκας, ο Παπαπέτρου, όλοι ήρθανε και μας αγκαλιάσανε, μας ξέρανε ήδη, δηλαδή μας... και μας βάλανε στην ομάδα πολύ αρμονικά, ήταν εκεί ό,τι τους ρωτούσαμε, ό,τι θέλαμε, από μόνοι τους να έρθουν να μας μιλήσουν, δηλαδή δεν το περίμενα. Και όχι μόνο τα μεγάλα σχετικά ονόματα, που για μένα όταν είσαι στην Εθνική Ανδρών, είσαι μεγάλο όνομα, είναι όλοι μεγάλο όνομα, οποιοδήποτε για αν είσαι. Ο Κασελάκης, ο Αγραβάνης, ο Λούτζης, με τον οποίο... Το Αγραβάνη τον έχεις υπέρτη, εντάξει. Και τον Λούτζη. Με τον Λούτζη λόγω στον Προμηθέα και ακόμα και τώρα κρατάμε μια πολύ... Είναι το θεωρώ φίλο μου, δηλαδή, πέρα από το μπάσκετ. Οπότε είχα ήδη μια επαφή, αλλά γενικά όλο το κλίμα εκεί, όχι μόνο μαζί μας, αλλά και ανάμεταξύ τους, είναι πολύ, πολύ ζεστό, πολύ ωραίο. Δηλαδή, είναι αυτό που πρέπει να είναι σε μια ομάδα. Ξέρεις, το λένε όλοι αυτό, ότι τα μεγάλα του για φέτος, εντάξει είναι παρουσία του Γιάννη προφανώς, η πολύ καλή ομάδα που έχουμε σίγουρα, αλλά τα μεγάλα του είναι τα άλλα, δηλαδή το κλίμα που υπάρχει στην ομάδα, η παρουσία του coach Τούδη στον πάγκο, θα μας πεις και για τον coach λίγο. Άρα είναι αλήθεια όλα αυτά, έτσι, τα περί κλίματος τρομερού κτλ. Ότι δεν έχουν πάρει τα μυαλά τους αέρα επίσης, ότι είναι προσγειωμένοι και αν έχουν το Γιάννη, ας πούμε, που θεωρείται ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Πραγματικά το κλίμα είναι τρομερό και το
Είναι και λογικό να το σκεφτείτε, γιατί όλα αυτά τα παιδιά είναι χρόνια συμπαίχτες, αντίπαλοι, οπότε γνωρίζονται. Δηλαδή είναι πολύ οικογενειακό το κλίμα. Δεν είναι καθόλου ψεύτικο, είναι ζεστό. Δηλαδή δεν είναι αυτό το είμαστε καλά γιατί πρέπει να είμαστε. Είναι όλοι καλά ο ένας με τον άλλον γιατί φαίνεται ότι γιατί περνάει. Έτσι είναι η πραγματικότητα δηλαδή. Ναι, okay. Ναι, δηλαδή εντάξει, είναι πολύ σύνηθες το να είναι το κλίμα καλό γιατί πρέπει να είναι. Εκεί είναι ναι, καλό γιατί το θέλουμε. Δηλαδή, γιατί αυτό γίνεται κατά κόρον. Και μην το πηγαίνουμε και μακριά, γιατί πολλοί φοβούνται να το πούν αυτό από τους αθλητές κλπ. Εμείς στις δουλειές μας, Μιχάλη, είμαστε πάντα ικανοποιημένοι με το διπλανό μας, με τον συνάδελφο, με τον διευθυντή, με τον. Όχι, ρε παιδιά, δεν γίνονται αυτά. Αυτό είναι. Απλά όταν είναι οι κάμερες μπροστά και οι τηλεοράσεις, πρέπει να πεις αυτή την κουβέντα. Ναι. Θα φάτε ένα φοντάν και τέτοια, λοιπόν. Λοιπόν, για τον Ιτούδη να μας πει. Ναι, μπράβο, αυτό για τον coach. Για τον coach, για πράγματα. Γιατί νέος και αυτός στην ομάδα. Ναι, σίγουρα. Ο coach ο Ιτούδης. Εντάξει, για το ποιος είναι και το τι είναι ο coach ο Ιτούδης δεν θα μιλήσω εγώ. Μιλάνε οι επιτυχίες του, μιλάνε οι διακρίσεις του, μιλάνε τα πάντα. Αυτό που θα πω εγώ είναι ότι από την πρώτη μέρα μαζί με τους υπόλοιπους και αυτός πρώτα απ' όλους βασικά ήρθε και μας. Ας το πω, μας καλωσόρισε στην ομάδα και αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση πέρα από τις γνώσεις του, πέρα από το τι θα σου δείξει μπασκετικά και πέρα από το όλα αυτά που είναι εντάξει παραλείπονται γιατί εννοούνται όταν μιλάς για ένα προπονητή τέτοιου επίπεδου, είναι το ότι δεν μας ξεχώρισε ούτε μία στιγμή από τον Γιάννη μέχρι εμένα, μέχρι τον Όμηρο, μέχρι τον Σλούκα, μέχρι τον Παπα-Νικολάου, μέχρι τον Λαριτζάκη κλπ. Ήμασταν όλοι ίδιοι. Από τις επιλογές, από τις προσπάθειες που θα αναλογούν στον καθένα της προπόνηση μέχρι το τι θα κάνεις, ο καθένας είχε το ελεύθερο, ας πούμε, προφανώς με πειθαρχίες και κανόνες, αλλά δεν σου είπε ποτέ αυτό το μη σουτάρεις ή μην κάνεις αυτό. Ναι, γιατί έτσι κι αλλιώς εσένα δεν θα σε πάρω ακόμα στην τελική δωδεκάδα, οπότε μην πάρει σουτ, να το πάρει κάποιος άλλος. Ναι, απόλυτα σωστό. Ναι, απόλυτα αυτό. Έτσι. Που προφανώς θα υπάρχει σε πολλές ομάδες και λοιπά. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ και ίσα-ίσα δεν σου είπε ποτέ κάνε ό,τι θες. Δεν σου είπε μην σουτάρεις, σου είπε μην σουτάρεις λάθος. Προϋποθέσεις και λοιπά. Ναι, εντάξει, σωστό. Εντάξει, το όνομα μιλάει από μόνο το πώς είπες. Απλώς είναι διαφορετικό από το να διαχειρίζει μια ομάδα σε μια σεζόν ολόκληρη. Η διαχείριση 20 ημερών συν την προετοιμασία βεβαίως και πριν είναι διαφορετικό πράγμα. Γι' αυτό ρώτησα πιο πολύ. Έτσι, είναι σίγουρα διαφορετικό και είναι και δύσκολο γιατί είναι μια ομάδα η οποία και οι 14 πόσοι έχουν μείνει τώρα τα παιδιά. Ναι. Και από την αρχή είναι όλοι ονόματα και είναι όλοι star, να το πω. Δηλαδή είναι όλοι προσωπικότητες. Είναι δύσκολο να χειριστείς 12 και 14 σοβαρές προσωπικότητες. Γιατί και μερικοί, ενώ είναι πρώτα ονόματα στις ομάδες, θα παίξουν το ρόλο του 12ου παίχτη, γιατί πρέπει να υπάρχει και 12. Ναι, αυτό είναι. Αυτό ακριβώς. Πάντα γίνονται αυτά. Γιώργο, τα φιλικά τα έχεις δει τώρα αυτά τα τελευταία. Τα έχεις παρακολουθήσει. Ναι, δεν μου λες. Τώρα ρωτάω γνώμη προσωπική σαν τηλεθεατής, ας πούμε. Δεν θέλω πληροφορία, ξέρεις. Τη δωδεκάδα πώς τη βλέπεις να συμπληρώνεται. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ο φίλος σου, ο Λούτζης που έλεγες και πριν, θα είναι οπωσδήποτε στη δωδεκάδα. Αυτή την εντύπωση. Τι γνώμη έχεις εσύ. Πιστεύω ότι ο Λούτζης θα είναι εντάξει. Έχει κάνει κατά εμένα τρομερά παιχνίδια τα τελευταία φιλικά και με την. Μπράβο. Σε όλο το Ακρόπολης. Έτσι. Σε όλο το Ακρόπολης νομίζω έχει κερδίσει μια θέση άξια, να το πω. Δηλαδή φαίνεται πολύ καλός. Τώρα οι επιλογές είναι του coach, αλλά πιστεύω ότι ο Λούτζης θα είναι μέσα στην δωδεκάδα ή τουλάχιστον αυτό δείχνει. Έτσι, από εκεί και πέρα οι επιλογές είναι του coach. Αλλά επειδή ανέφερε στο Λούτζι, σου είπα την άποψή μου. Ναι, σωστό είναι αυτό. Τα βάλαμε κι εμείς κάτω, Μιχάλη, τώρα να μην το φέρουμε σε δύσκολη θέση να πει ποιον δεν θα βάλει. Όχι. Είπα σαν θεατής, σαν απέξω. Αλλά ο Λούτζις βγαίνουν τα κουκιά ότι είναι μέσα τέλος πάντων. Δεν γίνεται να μην. Ναι, αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Δηλαδή έτσι. Είναι πολύ καλό. Ναι. Λοιπόν, πολύ καλό. Θέλω να μας πει ο Γιώργος, γιατί εγώ πάντα σαν το πιο περίεργο εδώ πέρα κρατάω και την ώρα γιατί μετά το διάλειμμα. Έχουμε κι άλλον ένα καλεσμένο. Ελπίζω μην γίνει καμιά στραβή. Λογικά θα τον έχουμε. Λοιπόν, αν όχι
πρόβλεψη, ποιες ομάδες θεωρείς κοντά σε εμάς, τις φοβάσαι, ποια νομίζεις ότι θα πάει χειρότερα από ό,τι λέει ο κόσμος. Εμείς πούμε ότι η Σλοβενία θα πάει χειρότερα, λέμε εμείς οι δύο, ο Μιχάλης και εγώ. Αλλά εντάξει. Και καλύτερα η Λιθουανία. Δηλαδή τους Λιθουανούς. Ας πούμε, ναι, ναι. Τους βλέπω, ξέρεις, να προχωράνε αρκετά. Ας πούμε. Δεν λέμε τώρα, δεν λέμε τώρα ότι θα πάνε άκλα αυτοί οι Σλοβένοι και οι Λιθουανοί θα το πάρουν. Δεν λέμε για τέτοιες. Απλά το νούμερο ένα στο στοίχημα η Σλοβενία, ας πούμε, δεν το βλέπουμε έτσι. Για προχωρά. Εντάξει, σίγουρα έχουν και οι Σλοβένοι παίχτες επίπεδου τρομερού, αλλά δεν πιστεύω πως φοβάμαι κάποια ομάδα για την εθνική, γιατί την έζησα και το πόσο γονούνται και το πόσο σοβαροί είναι. Αλλά αν πρέπει να διαλέξω κάποια ομάδα, μου αρέσει πολύ η Σερβία. Λόγω Γιόκιτς έχω και μια ιδιαίτερη αγάπη, όχι αγάπη, μια μ' αρέσει να τους βλέπω, μου αρέσει το μπάσκετ τους. Όλοι σερβόφιλοι είμαστε εδώ, μην αγχωρίζεις. Όλοι σερβόφιλοι είμαστε. Ναι, ναι, το έχω καταλάβει. Αλλά δεν ξέρω, δηλαδή η Γαλλία πιστεύω θα πάει καλά. Τώρα είναι και το πώς θα παραταχθούν οι ομάδες, γιατί έχει ακόμα μέρες. Δεν ξέρεις τι παξιλό να μην πας κανείς τίποτα, αλλά δεν ξέρεις ποιες θα είναι οι απουσίες. Αλλά αυτή τη στιγμή και εγώ τη Σλοβενία δεν τη βλέπω για πρώτη, που την, από ό,τι λέτε δίνουν στοιχηματικές και δεν ασχολούνται. Okay. Μιχάλη, κάτι άλλο. Όχι, εντάξει, τους Σέρβους τους βλέπω, ρε παιδιά, λίγο σαν να πονάνε λίγο στα γκάρντ, όπως πονάνε και οι Ισπανοί στα γκάρντ, βέβαια, έτσι. Είναι λίγο θεματάκι, έχουν το Μίσιτς, θα μου πεις, αλλά... Είναι ο Μίσιτς, είναι ο Νέντοβιτς, εντάξει. Όντως, λείπει, χτύπησε ο Αμπράμοβιτς. Αβράμοβιτς. Αβράμοβιτς, μπράβο. Χτύπησε ο... αυτός που είπαμε, έμεινε ο Τεόντοσιτς. Ο Άντζουσιτς. Ο Ντανίλο Άντζουσιτς. Δεν κλήθηκε ο Τεόντοσιτς. Έτσι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, κάτι θέλω να το ρωτήσω τώρα και κόλλησα. Θα το πούμε και μετά. Τίποτα. Μέχρι να το θυμηθώ, κάνουμε διάλειμμα, έτσι. Και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος, με τον Γιώργο λίγο ακόμα. Έχουμε λίγο χρόνο με τον Γιώργο ακόμα και θα μιλήσουμε και με τον άλλο καλεσμένο που, να μην τον κατεμιάσω, δεν λέω ποιος είναι. Okay. Λοιπόν. Λοιπόν, μέρος δεύτερο. Το σκέφτηκες, Ανάση. Το θυμήθηκες. Όχι, δεν θυμήθηκα. Το ρωτήσω άλλα πράγματα και θα μου ήρθε στο τέλος. Όταν τελειώσουμε, τον πάμε τηλέφωνο μετά το πούμε. Λοιπόν, ο δεύτερος καλεσμένος θα έρθει, αλλά σε λίγο, γιατί μιλάει στο ραδιόφωνο αυτή την ώρα. Οπότε προχωράμε. Θέλω να μου πει ο Γιώργος, είπε σαν να σε κατάλαβε ότι είσαι ψιλογιοκιτσικός, ας το πούμε έτσι. Λάτρης. Λίγο πες. Όταν μεγάλωνες, γιατί εντάξει, τώρα είσαι παίχτης, δεν θα πω έτοιμος, είστε μικρά παιδιά ακόμα και μεγαλώνετε. Αλλά στα 10 σου, στα 12 σου, στα 14 σου, πώς το βλέπεις το μπάσκετ? Τι σ' άρεσε, το NBA, η Ευρωλίγα, μίλα μας λίγο έτσι γενικότερα. Εγώ ξεκίνησα τον μπάσκετ πολύ μικρός. Αρχικά ξεκίνησα 4 χρονών, 3,5-4 χρονών τον μπάσκετ σε ακαδημία. Οπότε πραγματικά δεν θυμάμαι ούτε την πρώτη μέρα που πήγα μπάσκετ, δεν θυμάμαι. Δηλαδή είναι σαν. Δηλαδή δεν θυμάμαι τη ζωή μου χωρίς να ξυπνάω και να λέω δεν έχω να πάω προπόνηση ή δεν παίζω μπάσκετ. Οπότε είναι κάτι πολύ που το είχα πάντα ένα κομμάτι, ας πούμε, της ζωής μου. Οπότε το έβλεπα πάντα πιο σοβαρά. Δηλαδή από τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, όταν μας ρωτούσαν τι θέλεις να γίνεις, εγώ μπασκετμπολίστας, σας έλεγα. Δεν υπήρξε ποτέ το. Ήσουν πάνω από τα άλλα τα παιδάκια, όχι σε ύψος, σε κλάση, ενώ τα παιδάκια του δημοτικού και τα λοιπά, τους συμπαίχτες, τους φίλους. Εντάξει, είχα ένα ταλέντο, μία παραπάνω κλίση, αλλά όσο μπορεί να είναι ένα παιδάκι δημοτικού, ας πούμε. Και πιο ψηλός πάντα, ή πήρες ύψος μετά, ας πούμε? Όχι, ήμουνα μέχρι, εντάξει, πάντα ήμουνα πιο ψηλός από τους συμμαθητές μου στον Εύος, στην περιοχή της Θεσσαλονίκη που έμενα. Ναι. Αλλά με τα άλλα παιδιά που παίζανε μπάσκετ, εγώ έπαιζα
Άσος μέχρι την Δευτέρα Γυμνασίου. Μέχρι τη Δευτέρα Γυμνασίου έπαιζα άσος. Είχα ένα OK ύψος. Ξαφνικά στη Δευτέρα Λυκείου. Καλοκαίρι πρώτης με Δευτέρα Λυκείου έβαλα 21 πόντους σε ένα καλοκαίρι στο ύψος. Και έτσι πήγα πιο στους ψηλούς. Οπότε ναι. Το βλέπα, αλλά ανέκαθεν το βλέπα ότι αυτό ήθελα, με αυτό ήθελα να ασχοληθώ. Δεν υπήρξε ποτέ ενδιασμό. Θέλω να γίνω γιατρός ή θέλω να γίνω κάτι άλλο. Πάντα μπασκετμπολίστας. Okay. Και από αυτούς που θα δούμε στο Ευρωμπάσκετ τώρα, να βγάλουμε τους Αμερικάνους έξω, τους λογικά Ντουράντ και λοιπά και δεν ξέρω εγώ τι, και τους παλιότερους. Ποιος ψηλός εκτός του Γιόκιτς νομίζεις ότι αξίζει το κόπο να πάρεις κάποια πράγματα από αυτόν? Την άμυνα του Γκομπέρα, ας πούμε, ή οτιδήποτε. Ναι, σίγουρα. Απλά, καταρχάς, εμένα όλοι αυτοί που μου αρέσουν, δυστυχώς περισσότεροι λείπουν από το Ευρωμπάσκετ. Όπως... Να τους ο Βαγγέλης. Να τους ο Βαγγέλης. Θα μας πεις τώρα. Λοιπόν, βασικά πες μέχρι να μπει ο Βαγγέλης ο Ιωάννης. Είναι παλιότερης εποχής. Δηλαδή, μ' αρέσει πολύ ο Ντούμπλεβης από τωρινή εποχή. Ο Μπόγιαν Ντούμπλεβης. Γεια σου, Βαγγέλη Ιωάννη. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάνουμε πάλι ποδαρικό μαζί σου όπως πέρυσι. Πρώτη εκπομπή χωρίς Βαγγέλη Ιωάννου δεν γίνεται, τέλος. Είσαι mute. Εντάξει, και εγώ είμαι σπίτι γιατί βρέχει έξω, μόλις γύρισα. Λοιπόν, ένας είναι σε ένα μπαρ μπροστά ή τέλος πάντων κάπως έτσι. Ο άλλος είναι σε μια βερά. Πάλι mute. Γιώργο, πού είσαι εσύ? Καλησπέρα. Εγώ είμαι στην... Καλησπέρα, σπίτι είμαι στην Πάτρα. Οπότε, οι δυο μας είμαστε σπίτι, οι άλλοι δύο είναι εκτός. Σπίτι είμαι κι εγώ. Απλά είναι τα καλά της Βοσνίας αυτά. Εγώ είμαι στο μπαρ του σπιτιού μου. Είναι φτηνά τα σπίτι. Ναι, είσαι εσύ, μωρέ. Στο μπαρ του σπιτιού μου, μάνα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη και τον ρωτάμε κατευθείαν για να μην τον καθυστερούμε, γιατί θα το πάμε πιο γρήγορα, γιατί και ο Γιώργος έχει προπόνηση σε λίγο και ο Βαγγέλης θα έχει υποχρεώσεις. Μια γενική εικόνα από το Ακρόπολης, τι ξέρει να μας πει κάποιο νέο, του στυλ Παπαγιάννης μπαίνει, δεν μπαίνει, Παπαπέτρο, αυτά, ό,τι ξέρει, ό,τι θέλει να μας πει, ευχαριστώ. Ο Παπαγιάννης, παιδιά, είναι δύσκολο να μπει άμεσα. Εάν μπει, θα μπει αργότερα. Είναι κατανοητό αυτό που σας λέω, διότι με ακούτε έτσι, γιατί κόβεται μερικές φορές. Δεν ξέρω αν φταίει το γεγονός ότι ρίγει καταρακτώδη βροχή εδώ στη Φιλοθέη, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι με ακούτε. Χάσαμε τον ήχο πάλι τώρα. Μ' ακούτε τώρα? Βεβαίως. Θα μπει αργότερα ο Παπαγιάννης. Ο Παπαπέτρου αναμένεται να μπει νωρίτερα. Δεν νομίζω ότι θα είναι έτοιμος για την Πέμπτη το βράδυ. Εμείς φεύγουμε το πρωί για το Βελιγράδι. Για τον αγώνα, για τον αγώνα με τη Σερβία. Εδώ στη είναι το δεύτερο θερινό παράθυρο για τα προκληματικά του. Σε χάσαμε πάλι, Βαγγέλη, τον ήχος. Ζόμαστε μόνο μία σε αυτό το παράθυρο ουσιαστικά, γιατί έχουμε πάει πολύ καλά στον πρώτο γύρο των προκληματικών. Άρα με το Βέλγιο την Κυριακή στον Νίκος Γκάλης δεν θα έχουμε πρόβλημα. Ανεξάρτητα λοιπόν από το αποτέλεσμα την Πέμπτη το βράδυ είμαστε καλά, δεν θα ρισκάρουμε κανένα παίκτη. Ο Αντετοκούμπο θα είναι. Αυτό φαίνεται ότι είναι σίγουρο. Που έκανε την τελευταία μαγνητική, πάει καλύτερα. Ακόμα όμως και αν δεν έχει αποθεραπευτεί πλήρως, έχω την εντύπωση, γιατί μετράμε αντίστροφα για το Ευρωμπάσκετ, έχω την εντύπωση ότι θα μπει στη δωδεκάδα ακόμα και αν δεν είναι έτοιμος και θα είναι εκεί για τα νοκάουτ. Και οι δύο, ο Παγιάννης και ο Παπαπέτρου, έχουν μυϊκούς τραυματισμούς στους οπίστους μοιραίους. Ευτυχώς φαίνεται να έχει αποφευθεί το χειρότερο σενάριο για τον Παπαγιάννη, γιατί για τον Παπαπέτρο ο τραυματισμός ήταν πιο ήπιος. Το σύνδρομο δηλαδή των οπίστιων μοιραίων. Αν υπήρχε τέτοιο ενδεχόμενο, τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα, γιατί μια υποτροπή θα τον κρατούσε έξω για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πάει πολύ καλά, δεν είναι έτοιμος, αλλά ελπίζουμε να είναι στη δωδεκάδα του Ευρωμπάσκετ στα κρίσιμα με την ανάλυση. Επειδή πολλοί δεν έχουν καταλάβει πώς διεξάγεται το Ευρωμπάσκετ από την τελευταία φορά και τώρα. Πέρασαν και 5 χρόνια.
Ναι, μεσολάβησε και η πανδημία. Μπράβο. Έγινε παγκόσμιο. Λίγο έχουμε χαθεί ως προς το φορμάτ. Να θυμίσω, σε τέσσερις χώρες, τέσσερις όμιλοι, ένας όμιλος σε κάθε μία από τις τέσσερις χώρες. Εμείς ξεκινάμε από τον όμιλο της Ιταλίας, από το Μιλάνο. Έξι ομάδες σε κάθε όμιλο. Οι τέσσερις προχωράνε. Από τις 24 δηλαδή, προχωράνε οι 16. Σωστό. Ανά δύο ομίλους έχουμε χιαστεί διασταυρώσεις προς. Και από τους 16 κιόλας έχουμε παιχνίδια νοκάουτ. Δεν έχουμε δεύτερη φάση ομίλου. Άρα, είτε πρώτος είσαι, είτε δεύτερος, είτε τρίτος, είτε τέταρτος, μπαίνεις στη φάση των νοκάουτ. Αν είμαστε πρώτοι ή δεύτεροι, όπως είναι το λογικό στον όμιλο της Ιταλίας, αν είμαστε πρώτοι ή δεύτεροι, αυτό σημαίνει ότι θα παίξουμε με έναν εύκολο στους 16, αλλά με έναν δύσκολο στους 8. Αν είμαστε... Πιθανότητα παίξει πάνω στην Ισπανία στους 8. Έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη. Δηλαδή, με βάση λογικά αποτελέσματα, νομίζω πέφτουμε στους Ισπανούς, αν δεν κάνω χοντρό λάθος. Πέφτουμε στους 8. Στους 8 πέφτουμε με Σλοβενία ή Γαλλία, με λογικά αποτελέσματα. Με λογικά αποτελέσματα. Λέω τη μεγαλύτερη πιθανότητα, όχι πως αυτά δεν μπορούν να αλλάξουν. Μην το δίνει κόμπο κάποιος. Είναι με νορμάλ αποτέλεσμα, στους Γάλλους πέφτουμε, ναι. Ναι, είναι πολύ πιθανό. Πολύ μπακαλίστικα, να το πούμε έτσι. Μας βολεύει να βγούμε τρίτη στον πρώτο όμιλο, αλλά δεν γίνεται με βάση τη δυναμικότητα. Αυτό. Και να θες δεν μπορεί να βγεις τρίτος εκεί πέρα από τον όμιλο. Πάντως πρέπει να πούμε... Να είναι πολύ εξόφθαλμο να συμβεί αυτό. Έτσι. Πρέπει να πούμε πάντως ότι έχουν γίνει πολλά πράγματα και παλιότερα. Κάτι Σέρβοι που είχαν χάσει από κάτι Ιρανούς, Αγγολέζους, δεν θυμάμαι. Αιγύπτιους, δεν θυμάμαι ποιον. Οι Ισπανοί που είχαν βγει τέταρτοι. Και είχαμε παράξενες διασταυρώσεις, οι οποίες είχαν κάνει κακό εντός αγωγικών και στη δικιά μας την ομάδα. Αν δεν κάνω λάθος, στην Ασία που ήταν στις Φιλιππίνες, δεν θυμάμαι που ήταν, όχι, στην Κίνα. Στην Κίνα δεν βγήκαμε εμείς σερί πρώτοι με το κούμπο μικρό, το 15. Και παίξαμε με τους Σέρβους. Όχι, ήταν αυτό. Θυμάσαι το παγκόσμιο του 15. Μπράβο. Το παγκόσμιο του 14. Το παγκόσμιο του 14, θυμάσαι, στην Ισπανία. Περάσαμε, κάναμε 5-0... Με Κροάτες και Ιταλούς, νομίζω κάτι τέτοια. Τον πρώτο όμιλο και με Αργεντινή. Μπράβο. Και μετά πέσαμε στο πρώτο χιαστή με την Σερβία, χάσαμε 20 πόντους διαφορά. Και... Έτσι, μπράβο. Ναι. Γιώργο Τανούλη, τι θυμάσαι από όλα αυτά? Ο Γιώργος τότε ήταν 12 χρονών, θα έβλεπε. Ναι, γι' αυτό λέω. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν το παρακολουθήσω όπως το παρακολουθώ τώρα με την ίδια. Όχι, με την ίδια προσήλωση το παρακολουθούσα, με την ίδια οπτική, ας πούμε. Έβλεπα τους αγώνες να τους διασκεδάζω μέχρι εκεί. Θέλω να ρωτήσω τους δύο κυρίους που έχουμε καλεσμένους κάτι που με ρωτάνε και εδώ πέρα οι φίλοι Σέρβοι που συναναστρέφομαι. Το μάτς με τη Σερβία είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς. Για μας όχι. Μήπως ναι. Όμως, αν το πάμε πιο μακριά κοιτώντας. Είναι σημαντικό για μας, γιατί ενδεχόμενο διπλό. Συν το ότι σε τρεις μέρες πάνε στην Κωνσταντινούπολη αυτή, μπορεί να τους πετάξει εκτός μου το μπάσκετ, χωρίς να το έχουν καταλάβει σχεδόν. Αυτό το βλέπεις και Γιώργο και Βαγγέλη στην ομάδα σαν κλίμα, ή πάμε περισσότερο να μην τραυματιστούμε, μην έχουμε κανένα απρόοπτο πριν το ευρωμπάσκετ? Γιατί υπάρχει το Βέλγιο που είναι εύκολος αγώνας σχετικά πάντα. Απαντάει όποιος θέλει πρώτος. Όποιος θέλει. Μπορεί ο Βαγγέλης, ναι. Λοιπόν, εμείς το βλέπουμε περισσότερο ως τεστ ετοιμότητας για το ευρωμπάσκετ. Δεν το βλέπουμε ως μάτς χωρίς αύριο, ως μάτς ζωής και θανάτου. Μάλιστα. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό για την Πέμπτη το βράδυ. Οπότε μην περιμένετε πολλά πράγματα την Πέμπτη το βράδυ. Η εθνική μας δεν θα είναι στο 100% την Πέμπτη το βράδυ. Okay, καλό να το ξέρουμε αυτό. Την Πέμπτη το βράδυ θα παίξουμε όπως μπορούμε καλύτερα, όσο μπορούμε καλύτερα. Αλλά στο πίσω μέρος μυαλού μας θα είναι και να μην τραυματιστεί κανένας παίκτης, να μην επιδεινωθεί η κατάσταση κάποιου που υποφέρει από κάποιο μικρό τραυματισμό και ούτω καθεξής. Θα παίξουμε με την καλή μας την ομάδα, εξαιρουμένων των τραυματιών. Θα παίξουμε με τα βασικά μας συστήματα, θα τα δείξουμε εκεί. Όχι όλα θα τα δείξουμε, δεν τα δείξαμε μέχρι τώρα. Και θα προσπαθήσουμε να... Γιώργο. Τεστάρουμε δυνάμεις. Καίγονται οι Σέρβοι. Αυτό λέω, ναι.
Μήπως εκεί πέρα να βάλουμε και εμείς λίγο λάδι στη φωτιά. Εμείς θα κοιτάξουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Αλλά ακόμη και αν δεν κερδίσουμε το παιχνίδι, δεν έγινε και κάτι. Έτσι. Γιώργο, εσύ από το κλίμα της ομάδας, όσο το έζησες, ξέρω ότι το focus είναι στο Ευρωμπάσκετ, αλλά το μάτς με τη Σερβία, επειδή είναι πολύ μυστήριο μάτς, για αυτούς κυρίως. Τι σας είπαν εκεί πέρα, τι έχει υποθεί μέσα στα αποδυτήρια. Εντάξει, σίγουρα, όπως είπε ο κ. Βαγγέλης, δεν είναι ένα μάτς που είναι ζωής και θανάτου για την εθνική μας. Αλλά δεν πάβει και οι 12 που είναι εκεί να είναι winners. Πιστεύω και αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι όσο είναι μέσα θα παίζουν για να νικήσουν σε οποιαδήποτε μάτς, είτε λέγεται Σερβία, είτε Βέλγιο, είτε είναι Ευρωμπάσκετ, είτε δεν είναι. Οπότε έτσι. Πιστεύω ότι θα πάνε να το κερδίσουν. Σίγουρα δεν έχουν το μαχαίρι στα δόντια. Δεν είναι με το μαχαίρι στα δόντια, αλλά δεν πάβει να θέλουν να νικήσουν. Να πάνε για να νικήσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξω το κούμπο 35 λεπτά, προφανώς. Όχι, δεν υπάρχει και λόγος. Αλίμονο. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι επιλογές. Λοιπόν, Θανάση, θες να πεις κάτι άλλο, Βαγγέλη, άγια να πάμε, ξέρεις, στην ερώτηση που κάναμε και με τον Γιώργο πριν, να μας πεις λίγο την εικόνα που έχεις από τις άλλες ομάδες, τι έχεις στο μυαλό σου σαν μαύρο άλογο, σαν απογοήτευση, σαν όλα αυτά, έτσι, μια πολύ πρώτη... Πολύ γρήγορα θα σας πω ότι εμείς είμαστε στα φαβορί. Προφανώς. Είμαστε στα φαβορί, στα τέσσερα πρώτα φαβορί. Τώρα τη σειρά ο καθένας μπορεί να τη βάλει όπως θέλει. Σωστό. Και νομίζω ότι το πρώτο φαβορί είναι η Γαλλία. Το δεύτερο φαβορί είναι η Σλοβενία. Το τρίτο φαβορί είναι η Σερβία. Και το τέταρτο φαβορί είμαστε εμείς. Γιατί γελάτε? Όχι, εγώ χάρηκα για τη Γαλλία, γιατί το είχα γράψει. Και μπράβο, γιατί τους Γάλλους δεν τους υπολογίζουν πάρα πολύ. Για το Σλοβενία, το πρώτο φαβορί είναι η Γαλλία. Όχι. Το Σλοβενία 2 όχι. Εγώ με το Θανάση δεν βλέπουμε και τους Σλοβένους πολύ, είπαμε και πριν. Εντάξει. Σοβαρά. Φυσικά έχουν πολύ καλή ομάδα και τρομερή χημία. Να ακούσουν και του Γιώργου την άποψη. Εγώ δεν τον λέω Τανούλη, τον λέω Τρανούλη. Λοιπόν, και με ενδιαφέρει να ακούσω την άποψή του. Όσο το παρακολουθεί και όσο έχει δει και την προετοιμασία, τα τελευταία νέα από την προετοιμασία των άλλων εθνικών ομάδων. Και μετά θα σας βάλω και δύο εκπλήξεις, όχι μαύρα άλογα. Αν θέλετε και μαύρο άλογο, νομίζω μαύρο άλογο outsider, δηλαδή μια ομάδα που δεν θα πάει καλά. Αυτό δεν εννοείται? Ναι, είναι ό, η Ισπανία. Θες. Αλλά έχω και δύο εκπλήξεις ευχάριστες που πιστεύω ότι θα δούμε στο Ευρωμπάσκετ. Ας ακούσουμε τον Γιώργο. Ωραία. Για τα τέσσερα πρώτα φαβορί, τη δική του σειρά, και λέμε και τις ευχάριστες εκπλήξεις όπως περιμένω εγώ. Εντάξει, εγώ είπα ότι για τη Σλοβενία ότι δεν την βλέπω για πρώτο φαβορί. Για μένα, δηλαδή, οι Γάλλοι είναι πάνω από τους Σλοβένους. Ναι. Αλλά δεν πάβει η Σλοβενία ότι έχει μια πολύ καλή ομάδα και έχει πολύ καλούς ρολίστες. Δηλαδή και ο Μούριτς που είναι στην Τζεντεβίτα είναι εκεί, είναι και ο Τόμπεϊ, ρολίστες. Εννοώ πέρα από Ντράγκητς και... Ναι. Και ο Πρέπελης είναι, έχει πολύ καλούς συμπληρωματικούς παίχτες. Είναι παίχτες που παίζουν καλά, μπράβο. Είναι παίχτες που παίζουν καλά παίχτες... στην εθνική πάντα. Και παίχτες που είναι μαζί στις ομάδες. Δηλαδή ο Πρέπελης με τον Τόμπεϊ ήταν μαζί. Ο Μούριτς είναι χρόνια στην Τζεντεβίτα, οπότε με τον... έχει ένα κορμό πολύ, που είναι πολύ δεμένος. Οπότε πιστεύω ότι θα πάνε καλά. Βλέπω μέσα φαβορί. Τώρα εγώ... Ο Πρέπελιτς είναι ο κλασικός παίχτης FIBA. Παίζω μόνο στα τουρνουά και... Έτσι, έτσι. Εντάξει, όχι και στη Βαλένθια, καλά πήγαινε. Που είναι το κρέας Πρίμος Μπρέζετ. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι η Γαλλία, επειδή έχει πολύ δυνατή front line, ειδικά αν παίξει και ο Φαλ, παλεύουν να παίξει και ο Φαλ. Ναι. Έχουν Γκομπέρ και Πουαριέ, έτσι. Καλά, δεν το συζητάμε αν έπαιζε και ο Εμπίτ μαζί τους από αυτό το τουρνουά. Θα ήταν άδικο. Δεν θα μιλούσαμε καν. Ναι, για δεύτερο φαβορί. Μακριά θα ήταν το δεύτερο φαβορί. Οι Γάλλοι νομίζω, παρότι είναι με μεγάλο μέσο όρο ηλικίας αυτή τη φορά, είναι το φαβορί γιατί έχουν αυτά τα βαριά κορμιά που ξέρουν μπάσκετ. Μπράβο. Οι Σλοβαίνοι γιατί έχουν τον Ντόνσιτς. Και τον Ντράγκητς σε μεγάλη ηλικία, αλλά έχουν τον Ντόνσιτς που μπορεί να βάλει 40 πόντους σε ένα μάτσο. Και δεν υπάρχουν αυτή την εποχή στο σύγχρονο μπάσκετ παίκτες πολλοί που μπορούν να βάλουν 40 πόντους. Θα μου πεις και ο Αντετοκούμπο, θα μου πείτε, μπορεί και ο Γιάννης να βάλει 40. Έβαλε σε 21 λεπτά, 20 και 30 δευτερόλεπτα, έβαλε 31 πόντους σε ένα φιλικό με την Ισπανία. Παρένθεση, Βαγγέλη, με πολλές βολές. Στο Ευρωμπάσκετ δεν αναμένεται να κερδίσει τόσα φάου. Θα παίρνει βολές ο δικός μας. Θα παίρνει.
μπορεί και ο Γιάννης, αλλά εμείς δεν έχουμε δίπλα του έναν ακόμα που μπορεί να τραβήξει τόσο πολύ όταν ο Γιάννης παίρνει το 60% των προσπαθειών, νομίζω. Για τη Σλοβενία είναι διαφορετικά τα πράγματα και την είδαμε πόσο καλή ομάδα είναι, δεμένη ομάδα είναι, χωρίς να έχει άλλους πολλούς superstars. Εμείς έχουμε περισσότερους elite players από τη Σλοβενία, αλλά δεν έχουμε τον Doncic στην περιφέρεια, τους σίγουρους 30 από εκεί, μαζί με τον Dragic εννοώ. Έχουμε και εμείς πολύ καλούς περιφερειακούς, επαναλαμβάνω elite players, αλλά αυτός είναι το κάτι άλλο. Εξού και το Luka Magic, είναι μαγικός στην κυριολεξία. Τους βάζω στη δεύτερη θέση. Τους Σέρβους στην τρίτη θέση και εμάς στην τέταρτη. Δεν είναι κακό. Η FIBA μας έδινε για πολύ καιρό ως τρίτο φαβορί και μπορεί να μας ξαναδώσει ως τρίτο φαβορί. Δεν έχει καμία σημασία. Οι διαφορές είναι μικρές να μας δίνουν πρώτο, δεύτερο, τρίτο ή τέταρτο φαβορί. Είμαστε στις τέσσερις καλύτερες ομάδες. Αν δεν βρεθούμε μεταξύ μας, αυτές οι τέσσερις ομάδες εννοώ, με φυσιολογικά αποτελέσματα, μπορεί να πάμε στην τετράδα. Αλλά σας είπα, η λογική λέει ότι η Σλοβενία ή η Γαλλία, πιθανότερα τα Γαλλία, θα είναι μπροστά μας στους 8. Άρα το μάτς του μεταλλίου θα είναι ο προημιτελικός. Κάνουμε αυτή τη συζήτηση τώρα, γιατί δεν έχουμε περισσότερα πράγματα να πούμε. Για τον πρώτο όμιλο, νομίζω ελάχιστα πράγματα μπορούμε να πούμε για το δικό μας όμιλο. Ούτε οι Κροάτες μπορούν να μας φοβήσουν. Έχουν τον Μπογκδάνοβιτς, το δικό τους Μπογκδάνοβιτς. Έχουν τον Χεζόνια. Έχουν 3-4 ακόμα παιδιά, αλλά δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό. Το ίδιο βγάλαν και δωδεκάδα αυτή, συγγνώμη. Βγάλαν δωδεκάδα έτοιμη πλέον. Αυτοί έχουν δωδεκάδα έτοιμη. Ένα στα κοπεί ακόμα από τους Ιταλούς. Έκοψαν πρώτο-τελευταίο κόψιμο ήταν ο Ντελαβάλε. Θα κόψουν έναν ακόμα. Οι Ιταλοί θα είναι δυνατοί. Παίζουν στην έδρα τους στον Όμιλο, αλλά είναι ενθουσιώδης, αλλά και αυτοί δεν είναι στα μεγάλα φαβορί. Οι δύο εκπλήξεις για μένα μπορεί να είναι η Γερμανία και η Τουρκία. Η Τουρκία θα λάβει. Δούμε που έλεγες, αν θα επιβεβαιωθεί αυτό. Η Τουρκία μου αρέσει και εμένα, σαν ομάδα. Και η Τουρκία είναι καλή. Έχει καλούς παίκτες, αλλά και οι Γερμανοί έχουν το Σρέντερ, είναι οι δύο Βάγνερ. Θέλω να πω, είναι... Ο ένας ο Βάγνερ δεν είναι τραυματίας. Είναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Νομίζω το τριάριο ότι τραυματίστηκε. Τέλος πάντων, εντάξει. Okay. Νιώθεις. Για το Βάγνερ λες. Ναι. Ναι, νομίζω ότι αυτός θα το χάσει το Ευρωμπάσκετ. Ο ένας από τους δύο το χάνει, ναι. Ναι. Αλλά και πάλι τους Γερμανούς τους περιμένω. Για να δείξουν κάτι παραπάνω από αυτό που όλοι λένε. Τους Τούρκους περιμένω. Τα τέσσερα φαβορεί δεδομένα. Και από κοντά, στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, αν μπορώ να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, η Λιθουανία για μένα. Μπράβο. Εγώ, Βαγγέλη, τη Λιθουανία τη βλέπω να φτάνει μέχρι τετράδα, ας πούμε. Εντάξει, έχει η Λισανδρία στα γκάρτ. Είναι η διασταυρώσεις πάντα, Μιχάλη. Είναι η διασταυρώσεις πάντα. Λοιπόν, μία τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, για να αποδεσμεύσουμε όλη την παρέα. Στο Βαγγέλη ερώτηση, γιατί είναι και πιο έμπειρος και πιο μεγάλος ηλικία προφανώς και από τον Γιώργο. Πιστεύεις και εσύ, όπως βλέπουμε και εμείς όλοι, ότι ανυπομονεί ο κόσμος πάρα πολύ και λόγω της πενταετίας που έχει περάσει χωρίς Ευρωμπάσκετ, αλλά και λόγω των απίστευτων ονομάτων που βρίσκονται σε αυτό το Ευρωμπάσκετ φέτος. Γιατί νομίζω ότι ανυπομονεί ο κόσμος πάρα πάρα πολύ να αρχίσει το τουρνουά. Ελλάδα, έχεις απόλυτο δίκιο. Στην Ελλάδα υπάρχει ανυπομονησία ακόμη περισσότερη. Όλοι περιμένουν αυτό το Ευρωμπάσκετ ως ένα μεγάλο τουρνουά ξανά. Πολύ μεγάλο τουρνουά. Έχουμε χρόνια να δούμε. Η έκπληξη Σλοβενίας το 2017 δεν έσωσε την κατάσταση. Δεν ήταν ένα super wow ευρωμπάσκετ. Αυτό αναμένεται να είναι ένα τέτοιο με τους πολλούς NBAers. Βοηθάει και η εποχή. Γίνεται αρχές Σεπτέμβρη. Έχουν ξεκουραστεί οι παίκτες που ήταν στο NBA και έχουν περιθώριο μέχρι να αρχίσει το NBA μετά. Άρα οι περισσότεροι είναι εδώ. Θα είναι και στο παράθυρο το τελευταίο αυτό του Αυγούστου, θα είναι στα προκριματικά του παγκοσμίου, δηλαδή θα είναι και στο Ευρωμπάσκετ. Ειδικά όμως για μας μετράει πάρα πολύ το γεγονός ότι έχει έρθει πιο όριμος από ποτέ ο Γιάννης. Έχει έρθει έχοντας κατακτήσει το πρωτάθλημα στην Αμερική, μόνος του ουσιαστικά, και έχοντας πάρει δύο φορές το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη. Είναι πιο ήρεμος και πιο όριμος από ποτέ. Έτσι.
έχει καταφέρει το απόλυτο, δεν έχει να αποδείξει τίποτα και το μόνο που θέλει είναι να πάρει κάτι μεγάλο και με την εθνική ομάδα. Θα έχει τρεις ευκαιρίες, πιστεύω. Φέτος, του χρόνου στο Παγκόσμιο και στο Παρίσι, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αλλά η αρχή γίνεται φέτος. Γιατί αν αποτύχουμε φέτος, θα το ξανασκεφτεί και ο Γιάννης, πιστεύω. Mm-hmm. Ενώ έχει πει ότι θέλει να παίξει και του χρόνου και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα είναι συνεχόμενη αποτυχία με την εθνική ομάδα, άσχημο πράγμα. Είναι ένας από τους πέντε για μένα καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Δηλαδή, μαζί ο Γιάννης, ο Λεμπρόν που ακόμα παίζει, μετά το διετές, το διετές extension, τη διετή επέκταση του συμβολέου του για άλλα 97 εκατομμύρια με τους Lakers. Μαζί με τον Στεφ Κάρι, μαζί με τον Ντουράντ, δεν ξέρω τώρα ποιον θα βάζατε ακόμα. Και τους δύο Γιουγκοσλάβους. Τους δύο που θα παίξουν, τον Λούκα και τον Γιόκιτ, βέβαια. Ένας από τους δύο, λοιπόν, μπαίνει στην πεντάδα των κορυφαίων, θα βάζα τον Γιόκιτ. Θα άφηνα λίγο παραέξω τον Ντόνσιτ. Άρα έχουμε τον Γιάννη, έχουμε τον Ντουράντ, έχουμε τον Κάρι, τον Λεμπρόν και τον Γιόκιτ. Αν μπορεί κάποιο να πει ότι αυτοί είναι οι πέντε κορυφαίοι αυτή τη στιγμή μπασκεμπολίστες στον πλανήτη. Α, τον Ντόνσιτ έχει πολλά χρόνια και πολλά ψωμιά μπροστά του να φάει για να γίνει νούμερο ένα στον κόσμο. Άρα ο Γιάννης είναι στην πεντάδα των κορυφαίων του πλανήτη. Εγώ δεν λέω ότι είναι ο κορυφαίος του κόσμου. Θέλει να κερδίσει με την εθνική ομάδα. Σωστό. Αν δεν πάρει το χρυσό, δεν είναι στον τελικό. Αν είναι στον τελικό, έχει σίγουρο μετάλλιο. Αν δεν είναι στον τελικό και δεν διεκδικήσει το χρυσό, τουλάχιστον να είναι στο βάθρο. Νομίζω όλοι το θέλουμε, γιατί έχουμε ένα από τα καλύτερα ρόστερ όλων των εποχών. Αν ήταν εδώ ο Μίτογλου και αν δεν είχαμε τους τραυματισμούς τώρα με τον Παπαπέτρου και τον Παπαγιάννη, το ρόστερ το φετινό με έναν από τους καλύτερους του κόσμου, πρωταθλητή NBA, δύο φορές MVP NBA, δεν θα συγκρινόταν ούτε με το ρόστερ του 5-6, ούτε με το ρόστερ του 87. Το ρόστερ της εθνικής είναι για πρώτη φορά τόσο γεμάτη η εθνική ομάδα σε όλες τις θέσεις. Για πρώτη φορά μετά από τη μέρα που σταμάτησε ο Σπανούλης, έχουμε έναν χαρισματικό shooting guard. Ο Τάιλερ Ντόρση υπάρχει. Δεν είχαμε από τη μέρα που σταμάτησε ο Σπανούλης στη θέση 2 τόσο αξιόπιστη λύση, τόσο αξιόπιστο παίκτη. Και έχουμε backup για τον Ντόρση, το Λαρετζάκι σε τρομερή κατάσταση. Δεν συζητάω για το δίδυμο των Άσων, γιατί εκεί θα παίξουν ως επιτοπλίστων ο Καλάθης και ο Σλούκας. Κατά συνθήκη, μερικές φορές ο Σλούκας θα πάει και στο 2, αλλά περισσότερο θα παίξει στον Άσο. Στο 3, αν είναι υγιής ο Παπαπέτρου, έχουμε τους δύο παπ. Στο 4 έχουμε τον Αγραβάνη που επίσης προέρχεται από μια τρομερή σεζόν, ειδικά με τις εμφανίσεις του στην εθνική ομάδα. Έκανε απίστευτο δίδυμο με τον Παπαγιάννη στα παράθυρα του χειμώνα. Μπορεί να δώσει λύσεις και να καλύψει το κενό του Μίτογλου. Και φυσικά έχουμε τον Γιάννη που θα παίξει 4 κρυφό 5. Τα έχουμε εξηγήσει αυτά. Αν ο Κώστας έχει ανέβει, έχει κάνει τρομερό step-up. Φοβερός. Αν είναι ο Παπαγιάννης, τότε νομίζω ότι τα σχέδια του πιο πετυχημένου Έλληνα προπονητή, του Δημήτρη Τούδη, που είναι τώρα, έχουμε την τύχη να είναι ομοσπονδιακός μας, διευκολύνονται. Γιατί, και θα κλείσω με αυτό, γιατί πρέπει να πάω σε άλλη υποχρέωση. Φεύγουμε όλοι. Και θα χαιρετήσω και εσάς, παιδιά, και τον Γιώργο, να του ευχηθώ και καλή σεζόν. Πήγανε καλά, μεμονωμένα στο δικό τους πρωτάθλημα με την Εθνική Νέων. Δεν πειράζει, Γιώργο, που δεν πήρατε κάτι. Θα το πάρουμε με την Εθνική Ανδρών. Θα πανηγυρίσεις και εσύ, γιατί είσαι στον προθάλαμο της Εθνικής Ανδρών. Έλεγα ότι αν ο Παπαγιάννης είναι μέσα, όπως είναι ο Αγραβάνης τώρα, και ας λείπει ο Μίτογλου, θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε τη βαρύτητα που θέλουμε ως ομάδα. Είναι μια καινούργια λέξη που βάζουμε στην μπασκετική συζήτηση, η gravity που λένε οι Αμερικανοί, και έχει να κάνει με την ικανότητά μας και ειδικά των starter, των παικτών που αρχίζουν στην πρώτη πεντάδα μας, την ικανότητα στο shoot και στην εκτέλεση. Εμείς αυτή τη φορά δεν πάσχουμε από παίκτες που έχουν ικανότητα στο shoot, ειδικά κοντά στο καλάθι. Μπράβο. Αλλά και μακριά. Αν ο Παπαγιάννης παίξει και ο Αγραβάνης όπως παίζει συνεχίσει να παίζει, θα τραβήξουν την γραμμή των ψηλών των αντιπάλων λίγο πιο έξω. Αγγέλη, σε αυτή την περίπτωση ο Αντετοκούμπο, να το ολοκληρώσω αυτό, που παίζει στο 4, θα λειτουργεί ως κρυφό 5, επαναλαμβάνω, με τον Παπαγιάννη έξω, με τον Αγραβάνη έξω, αναλόγως ποιος θα είναι παρτενέρ του, δεν θα έχει πρόβλημα, ούτε θα μπορεί να δεχτεί τείχο, ούτε θα μπορεί να δεχτεί πολλά double και triple team. Θα γυρίζει από το μικρό ημικύκλιο, ο Αντετοκούμπο έχει 90%. Αφήστε που μερικές φορές καρφώνει και την μπάλα, ή τις περισσότερες φορές την καρφώνει, έχει 100%. Έτσι. Καμία άμυνα δεν θα κλέψει σε εμάς, με τέτοια βαρύτητα που θα έχει η εθνική ομάδα.
χρησιμοποιώ τη λέξη gravity γιατί έτσι μετράνε στην Αμερική τη δυναμικότητα των ομάδων. Καμία ομάδα δεν θα ρισκάρει να στείλει δεύτερο και τρίτο παίκτη στον Αντετοκούμπο όταν ο Αγραβάνης βάζει το σουτ, όταν ο Παπαγιάννης σκοράρει από το high post, όταν ο Ντόρση είναι στημένος για να έχει ένα wide open shoot ή ο Σλούκας σε άλλη περίπτωση. Ή ο Παπαπέτρου, αλλά και ο Παπανικολάου. Δηλαδή δεν θα δούμε αυτό που είδαμε, για να το πω πιο απλά και να κλείσουμε, αυτό που είδαμε στο παγκόσμιο του 19. Πολλά επιθετικά φάουλ του Γιάννη, βήματα, κλειστούς διαδρόμους, γιατί δεν είχαμε λύσεις από την περίμετρο. Έπεφτες Αγγέλη, έχω την εντύπωση να κλείσουμε με αυτό, ότι θα δούμε πολύ το σχήμα που κλείσαμε το παιχνίδι με τους Τούρκους. Δηλαδή, αν δεν παίζει ο Γιάννης. Με τους τέσσερις κοντούς και τον ψηλό μέσα. Ή αν δεν παίζει ο Γιάννης το πέντε. Θα σας πω και αυτό και θα τα συζητήσουμε ίσως και μέσα στο τουρνουά. Λούκας Καλάφης, Μπόρση, Παπα-Νικολάου ή Παπα-Πέτρου στο 4 και Γιάννης στο 5 ή Κώστας. Ή Παπα-Γιάννης. Κατά συνθήκη θα το δούμε και αυτό. Έχουμε δύο ομάδες. Όχι μία ομάδα με τον Γιάννη, μία ομάδα χωρίς τον Γιάννη. Έχουμε μία ομάδα για 35 λεπτά και έχουμε μία ομάδα τελευταίου 5 λεπτού. Κάντε υπομονή, θα τα δείτε αυτά. Επαναλαμβάνω, όχι με τον Γιάννη, χωρίς τον Γιάννη. Αυτό είναι λάθος. Έχουμε μία ομάδα που θα παίζει για 35 λεπτά με διάφορα σχήματα. Και την ομάδα που θα παίζει, τη φρέσκια ομάδα, τους παίκτες που θα έχουν κρατήσει δυνάμεις και δεν θα έχουν φθορά με φάουλ για να παίξει στα κρίσιμα το τελευταίο πεντάλεπτο. Εκεί που θα κρίνονται τα πάντα σε μια λεπτομέρεια, σε ένα σουτ, ενδεχομένως. Στα άλλα 35 λεπτά θα παίξουμε όπως παίζουν οι αμερικανικές ομάδες. Rebound, ανοιχτό γήπεδο, lay-up. Δεν θα περιμένουμε να κερδίσουμε από το τρίποντο. Η Ελλάδα δεν μπορεί να κερδίσει από το τρίποντο. Μακάρι να κερδίσει και από το τρίποντο. Αλλά δεν θα περιμένουμε να κερδίσουμε από εκεί, παιδιά. Λοιπόν, τέλος, γιατί πρέπει να φύγει. Ο Γιώργος έχει ατομική προπόνηση και ο Βαγγέλης έχει άλλη υποχρέωση και εμείς τρέχουμε και δεν φτάνουμε εδώ με τα διάφορα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Γιώργο, να είσαι καλά. Καλή επιτυχία. Ο Γιώργος συνεχίζει τον Προμηθέα. Συνεχίζει τον Προμηθέα, είναι 100%. Προμηθέα είμαι, ναι, Προμηθέα. Προμηθέα, ωραία. Μέχρι να πάει στο NBA. Καλή σεζόν με υγεία. Καλή σεζόν με υγεία. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Βαγγέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, καλό ταξίδι αύριο και τα υπόλοιπα θα τα πούμε. Ελπίζω, Βαγγέλη, να τα πούμε και μεσούντο στο μπάσκετ, μάλλον να μας δώσει και λίγο πίσω. Θα βρούμε ένα κενό, ένα day off. Θα βρούμε στο μεσοδιάστημα από Μιλάνο σε Βερολίνο. Θα κάνετε ένα zoom πάλι και θα τα ξαναπούμε. Έγινε. Να αγαπάτε την εθνική ομάδα. Φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστούμε που μας είδατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.